παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα. 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 Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Ιταλία, καλώς ήρθατε στην όμορφη Τοσκάνη. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Σκάμε λοιπόν μύτη και μας λένε καλημέρα παιδιά, έχουμε σκάσει την Τοσκάνη, καραγουστάρω φουλ, είμαι 5 μήνες κλεισμένος, έχω πήξει, έχω φρίξει, οπότε θέλω να τα απολαύσω. Πρώτη φορά έρχομαι, εντάξει, πολύ ωραία εμπειρία, είχα να ανέβω σε αεροπλάνο πριν τον κορονοϊό. Εντάξει, βέβαια είχα το πανούλι δίπλα μου για συνταξιδιώτη, αλλά εντάξει, όλα καλά, μια χαρά, πολύ όμορφο. Είναι η δεύτερη φορά που το MasterChef ταξιδεύει στην Ιταλία, αλλά αυτή η φορά έχει κάτι διαφορετικό. Η Ιταλία δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα πασίγνωστα αξιοθέατα. Αυτή τη φορά θα ανακαλύψουμε όλες τις ομορφιές που κρύβονται στα μικρά χωριά της Τοσκάνης. Με μεγάλη ιστορία, ινική ιστορία, όπως και το κρασί Κιάντι που θα δούμε στην πορεία, θα είναι πραγματικά ένα τεράστιο ταξίδι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάμε στη Τοσκάνη και θα γνωρίσουμε έτσι την εξοχή, τη φύση. Θα δούμε άλλο αέρα της Ιταλίας. Θέλω σίγουρα πάρα πολύ να δω και τη φάση στο κέντρο, γιατί δεν έχω πάει ποτέ Ιταλία. Αλλά θέλω και να δω και την εξοχή, καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι στην εξοχή θα είναι και πιο παιχνιδιάρικη η μαγειρική. Εδώ, παιδιά, θα λάβουν χώρα 2 από τις δοκιμασίες του φετινού τελικού. Συνεχίζεται η διαδικασία συλλογής βαθμών. Αυτό πρέπει να έχετε στο νου σας. Οπότε μαζέψτε, συγκεντρώστε όσες πληροφορίες μπορείτε σε κάθε στάση που θα κάνουν. Γιατί θα σας χρειαστούν, πιστέψτε με. Το άγχος είναι ίδιο. Πέρασαν 2 πολύ δύσκολες δοκιμασίες. Ήρθαμε εδώ να περάσουμε άλλες δύσκολες δοκιμασίες. Αλλά εντάξει, θα έχουν έναν ιταλικό αέρα. Δηλαδή θα είναι δύσκολα, αλλά ιταλικά. Και τι έχουμε την Καλλιόπη από την πανέμορφη Νάξο, στην πανέμορφη Τοσκάνη και τον Πανούλη από την Νίκαια, την πλατεία εκεί στον Κορυδαλό γύρω-γύρω, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Με περιφωνάκι. Πανούλη, τι να σου κάνω από εκεί, σε μια χαρά. Ωραία είναι η Νίκαια, γιατί έχει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα, όχι. Λοιπόν, ωραία, πάμε να σας αποκαλύψουμε την πρώτη στάση μας. Είναι ένα χωριό, το χωριό Παντσάνο, στην περιοχή Κιάντι. Εκεί, ένα χωριό πάρα πολύ μικρό, 1150 κατοίκων νομίζω, κάπου εκεί, κρύβει ένα διαμάντι της ιταλικής γαστρονομίας. Ποιο είναι αυτό, Πανούλη? Δεν ξέρω, σεφ. Ποιο είναι αυτό, Καλλιόπη? Δεν ξέρω. Έχετε ακούσει για έναν φοβερό τύπο, ένα χασάπι στην Ιταλία, παγκοσμίου φήμης? Με τα μουστάκια. Με τα μουστάκια. Αντίκα ματσελερία τσεκίνι. Τσεκίνι. Αντίκα ματσελερία Τσεκίνι. Ντάριο Τσεκίνι. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μας περιμένει. Τέλει. Δεν είναι δοκιμασία, μην αγχώνεστε. Θα σας φιλέψει, θα δείτε πολλά πράγματα για το κρέας. Θεωρείται κατά πολλούς όντως ο καλύτερος χασάπης του κόσμου. Α, του κόσμου είναι. Μάλιστα. Νόμιζες της περιφέρειας Κιάντι? Νόμιζα της Ευρώπης. Όχι, όχι. Το έχουμε ανοίξει λίγο να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό. Παιδιά, είστε χαρούμενοι που είστε στο τελικό? Πάρα πολύ, σε. Το θέλετε? Πάρα πολύ. Πάμε για το τελικό? Πάμε. Είμαστε στο τελικό? Είμαι πανέτοιμη για ότι με περιμένεις αυτό το ταξίδι. Βέβαια, καλά τα λέω τώρα, μετά όταν θα μου έρθουν δεν ξέρω. Αλλά όχι, εγώ είμαι πανέτοιμη. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, σε. Πάμε. Πάμε. Μάλλον πάτε, εμείς θα έρθουμε μετά. Α, εντάξει. Γεια σας. Το καλό. Γεια σας. Είμαι πολύ περίεργος να δούμε τι έχει το χωριό, γιατί καταρχάς μας πάνε εκεί. Οπότε για να μας πάνε εκεί, κάτι έχει να δούμε. Καταλαβές. Οπότε, εφόσον ξεκινήσαμε, θέλουμε να δούμε τι μας περιμένει.